Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μα μείωτο ρυθμό, συνεχίζονται οι απειλές και κατηγορίες εναντίον της Ελλάδας από την τουρκική πλευρά, η οποία ανοιχτά και επισήμως αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και καλεί την Ελλάδα να τα απογυμνώσει σύντομα από τη φρουρά τους. Οι νέες απειλές που εκτοξεύθηκαν από τα χείλη του αντιπροέδρου της τουρκικής κυβέρνησης επιβεβαίωσαν τα όσα έλεγε στους ομολόγους του στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το ευρωπαϊκό μήνυμα προς την Άγκυρα είναι σαφές. Τα μηνύματα τα οποία έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι πάρα πολύ σαφή. Υπάρχουν δύο δρόμοι για την Τουρκία. Υπάρχει ο δρόμος της αποκλιμάκωσης, του παραγωγικού διαλόγου με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και υπάρχει δυστυχώς και ο δρόμος της κλιμάκωσης, ο οποίος προφανώς και θα οδηγήσει την Τουρκία σε περαιτέρω απομάκρυνση από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Οι προτροπές των Ευρωπαίων ηγετών προς την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών μελών, δηλαδή της Ελλάδας και της Κύπρου, ικανοποίησε την Αθήνα, καθώς το ευρωπαϊκό μήνυμα ήρθε μετά την ενημέρωση που έκανε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο. Άλλωστε, οι νέες απειλές εναντίον της Ελλάδας από τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι μπορεί να έγιναν στα κατεχόμενα, αλλά είχαν ακουστεί ως τις Βρυξέλλες. Εγκεδεκή αδαλαρήν σιλαλλανδρυλμασί, πίραν ονγε γερσεκλεστρίτ, σιλασσλανδρυλμασί, πίραν ονγε γερσεκλεστρίλμεσσε, αδαλαρήν εγεμενλίνι, ουλουσταράσι ουκούκ βε ανλασμανάρ τσερτσεβεσίντε, σόργλαμε βασίτσας. Να σταματήσει επιτέλους αυτή η ακραία επιθετική ρητορική αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας, μια ρητορική η οποία είναι παντελώς μα παντελώς νομικά ανυπόστατη. Εξάλλου η Ελλάδα έχει απαντήσει σε όλα τα διεθνή φόρα πολύ εμπεριστατωμένα, ακυρώνοντας όλη την εντός εισαγωγικών τουρκική επιχειρηματολογία και εγώ θα εξακολουθώ να καλώ την Τουρκία σε έναν καλόπιστο διάλογο. Την ίδια ώρα στην Τουρκία η Ελλάδα κατηγορείται σχεδόν για τα πάντα. Απόστρατε αξιωματικοί που κάνουν παρέλαση στα τηλεοπτικά στούντιο απειλούν με αποκλεισμό ελληνικά νησιά. Δείχνουν την Ελλάδα ως εμπριστή για τις πυρκαγιές στη Μαρμαρίδα, ενώ οι εκτιμήσεις υποστηρίζουν πως η Αθήνα σχεδιάζει να επιτεθεί στην Τουρκία με τη βοήθεια της Αμερικής. Ο Αμερικανός Σαϊγουέννη, ο Ιουνάν Σαϊγουέννη, ορτάκ, αρέκιαστιαπτσο. Γιάννη, Γιάννη, Βίγκριν, όνει και μιλήραν έτσι, διέλε, Σέι, Ιουνάνιστα. Τουρκία, Βίκερε, Βίρεσουνε, Τσάρτα, Ναγκρέ, Σαβασιλά, Νεδέμιου. Ne yapacak Türkiye? Tanımamak için. Gidecek, bunun 12 bin sınırlarının olduğu açık deniz alanında tatbikat yapacak. Silahlı tatbikat yapacak. Silahlı tatbikat yaparken nota anlayacak. Το νέο αφήγημα σχετίζεται με την αναβάθμιση της ναυτικής βάσης στη Σούδα που πέρασε προχτές από τη Βουλή, όπως και η έγκριση κάποιων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Η δεύτερη μεγαλύτερη ναυτική βάση της χώρας θα βρίσκεται στην Κρήτη μετά το νησί της Σαλαμίνας, σημειώνει η Χουριέτ. Ενώ η Γενής ΑΦΑΚ υποστηρίζει πως η Ελλάδα εξοπλίζεται φουλ. Τα μάτια όλων στρέφονται πλέον στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Μπόρις Τζόνσον ζήτησε κατά πληροφορίες από Αθήνα και Άγκυρα να μην κυριαρχήσουν τα ελληνοτουρκικά στη Σύνοδο. Εδώ πέρα πάμε να γίνει μια εξίσωση του αμυνόμενου, της Ελλάδος δηλαδή, με τον καταπατητή. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει πώς θα κινηθεί ο Τούρκος πρόεδρος, αφού καθημερινά η Τουρκία προσπαθεί να ανοίξει διεθνή συζήτηση για την οχύρωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και απειλεί επισήμως. Η κυβέρνηση πρέπει να πάει πολύ καλά προετοιμασμένη στο ΝΑΤΟ. Και αν πάει πολύ καλά προετοιμασμένη, σε περίπτωση που ο Ερντογάν τολμήσει να θέσει θέμα, μπορεί αντί που πήγαινε εκεί που θα πάει για Μαλή να φύγει κουρεμένος. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Άγκυρα συνεχίζει τους εκβιασμούς, διαρρέοντας πως είναι έτοιμη να αγοράσει μεταχειρισμένα Eurofighter από τους Βρετανούς, εάν δεν εξασφαλίσει τα F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μιλιά της στο πρωτοσέλιδό της αναφέρει πως το Plan B της Άγκυρας είναι η Βρετανία και τα μεταχειρισμένα Typhoon, μέχρι να κατασκευαστεί το τουρκικό αεροπλάνο που φιλοδοξούν να φτιάξουν. Το δημοσίευμα έρχεται μία ημέρα μετά την επίσκεψη του Βρετανού Υπουργού Άμυνα στην Τουρκία και την συνάντησή του με τον Χουλουσί Ακάρ. Συναγερμός έχει σημάνει σε όλη την Ευρώπη για την επάρκεια σε φυσικό αέριο τον χειμώνα. Οι ηγέτες των 27 επανέλαβαν στη Σύνοδο Κορυφής την ανάγκη για πληρότητα 80% σε φυσικό αέριο στις ευρωπαϊκές αποθήκες έως τον Νοέμβριο. Το θέμα συζητήθηκε εκτενέστερα σήμερα παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Οι ηγέτες των 27 επανέλαβαν στη Σύνοδο Κορυφής την ανάγκη για λήψη άμεσων μέτρων για τη διασφάλιση της επάρκειας, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά εκ νέου πλαφόν στις τιμές του καυσίμου που συμπαρασύρουν αυτές του ρεύματος. Να δρομολογηθούν τολμηρές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
όπως η επιβολή ενός πλαφών στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου. Θέλω να ελπίζω ότι πια όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση. Το θέμα θα συζητηθεί εκτενέστερα σήμερα, παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ενώ ορίστηκε νέος γύρος συζητήσεων για το ενεργειακό μέσα στον Ιούλιο. Η Γερμανία χτυπά καμπανάκι και προειδοποιεί για χειμώνα χωρίς αέριο. Wenn sich die Dinge verschärfen, dann rutschen wir in ein Szenario rein, wo wir nicht genug Gas haben, um über den Winter zu kommen. Οι ειδικοί αναλυτές προειδοποιούν πως η Ευρώπη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το δελτίο. Ίσως η Ευρώπη κινδυνεύει να έχει χειμερινό περιορισμό της παροχής ενέργειας, με κουμπόνια δηλαδή. Τα κράτη-μέλη έχουν καταρτήσει σχέδια εκτάκτου ανάγκης σε εθνικό επίπεδο, με τον Υπουργό Ενέργειας Κώστας Κρέκα να δηλώνει στο Open πως η Ελλάδα είναι θωρακισμένη και για το χειρότερο σενάριο. Εμείς στην Ελλάδα όμως πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει τρεις βασικές παρεμβάσεις, ώστε ακόμα και σε αυτή την ακραία περίπτωση που διακοπεί η ροή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, εμείς να μην μείνουμε από ηλεκτρική ενέργεια ή να μην μείνουμε από φυσικό αέριο. Το σχέδιο περιλαμβάνει αύξηση των φορτίων LNG στη Ρεβιθούσα, αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη και λειτουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με ντίζελ. Παράλληλα, οι υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν πλέον μέρος της τροφοδοσίας της Ευρώπης, όπως ανέφερε και ο πρώην πρέσβης και νέος υφυπουργός εξωτερικών για θέματα ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέφρι Πάιατ. Είμαι περήφανος που συνεργάστηκα με τις ελληνικές κυβερνήσεις για να βοηθήσω τη χώρα αυτή να γίνει κορυφαίος σύμμαχος στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των ενεργειακών οδών στην Ευρώπη. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να αυξηθεί η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων της Ρεβιθούσας με τη νέα πλωτή δεξαμενή LNG. Το γεγονός ότι υπάρχει και στη χώρα μας συναγερμός για τον κίνδυνο απότομης διακοπής της ροής του φυσικού αερίου από τη Ρωσία επιβεβαίωσε πριν από λίγο σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πρέπει να είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι. Έχουμε υποχρέωση, κύριε Φασουλάκη, να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο δυνατό σενάριο. Και πράγματι, το χειρότερο σενάριο για την Ευρώπη θα ήταν μια πλήρης διακοπή της τροφοδοσίας φυσικού αερίου από την Ρωσία προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Και φυσικά για να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο σενάριο χρειάζεται ευρωπαϊκός συντονισμός. Δεν μπορεί κάθε χώρα να κινείται από μόνη της. Και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητάμε. Θέλω να σας θυμίσω το 70% της εισαγωγής φυσικού αερίου στη χώρα μας κατευθύνεται προς την ηλεκτροπαραγωγή. Έχουμε ήδη εκπονήσεις, σενάρια, έτσι ώστε να μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια και από άλλες πηγές, να αυξήσουμε δηλαδή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες οι οποίες καταναλώνουν λιγνίτη, πριν φτάσουμε σε πιο, ας το πούμε, ακραία σενάρια περιορισμού της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Μία ακόμη γυναικοκτονία έρχεται να προσθεθεί στον θλιβερό κατάλογο των τελευταίων μηνών. 55χρονος δολοφόνησε με μαχαίρι τη 46χρονη σύζυγό του στο Κουκάκι και στη συνέχεια φέρεται να αποπειράθει και να βάλει τέλος στη ζωή του. Όλα συνέβησαν λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στην οδό Ματρόζου, όταν ένας καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι που βρισκόταν σε διάσταση το προηγούμενο διάστημα κατέληξε στη δολοφονία της άτυχης γυναίκας, η οποία έφερε μαχαιριές στο λαιμό και στο θώρακα, ενώ βρέθηκε τυλιγμένη με μία κουρτίνα. Ο δράστης τηλεφώνησε στον 24χρονο γιο τους, ενημερώνοντάς τον για την αποτρόπαια πράξη του. Ακολούθως πήρε το αυτοκίνητό του και καθώς οδηγούσε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε βράχια. Τον 55χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Με χαμόγελα έγινε δεκτή η απόφαση των 27 στις Βρυξέλλες να κηρύξουν και επίσημα την Ουκρανία υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτησε την απόφαση, ενώ ο πόλεμος μένεται και κλείνει σήμερα 4 μήνες με τις ρωσικές δυνάμεις να περικυκλώνουν πόλεις κλειδιά στο Ντονμπάς στα ανατολικά της χώρας. Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγαίνουν από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουν μόλις αποφασίσει να ανακοινώσουν πως η Ουκρανία είναι και επίσημα υποψήφιο προς ένταξη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την Ουκρανία και η Μολδαβία. Je pense que le message qui est envoyé aujourd'hui très clairement, et nous l'avons vu à l'instant avec le président Zelensky, est un message très fort, cohérent avec ce que notre Europe, depuis le premier jour du conflit, a su faire. C'est-à-dire réagir de manière rapide, historique et unie. Of course, the countries all have to do homework before moving to the next stage of the accession process. Сьогодні ви ухвалили одне з найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави. Однак це рішення, це я вважаю, не тільки для України.
Οι 27 συνεχίζουν σήμερα τις συνομιλίες με θέμα τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και ζητώντας όλες οι χώρες να ευθυγραμμιστούν με τις κοινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Ευρώπη όμως απασχολεί και η επισιτιστική κρίση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Η Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λις Τραστ επιμένει πως η Μόσχα δημιουργεί έλλειψη τροφίμων ως όπλο. Putin is weaponizing hunger. He's using food security as a callous tool of war. He's blocked Ukrainian ports and is stopping 20 million tons of grain being exported across the globe, holding the world to ransom. Από την άλλη, η Μόσχα επιμένει πως δεν προκαλεί εκείνη την επισιτιστική κρίση, πως δεν εμποδίζει την έξοδο των σιτηρών από την Ουκρανία και πως εγγυάται την ασφάλεια των πλοίων που θέλουν να μετακινηθούν προς το Βόσπορο. Но подчеркну ещё раз, попытки сделать вселенскую трагедию из того количества зерна, которое сейчас остается на Украине, это абсолютно нечистоплотное. Την ίδια ώρα ο ρωσικός στρατός κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος στην Ανατολική Ουκρανία με το Ντομπάς να είναι στο στόχαστρο των ρωσικών επιχειρήσεων. Ο στρατός του Πούτιν περικυκλώνει το Σεβεροντονιέτσκ και να έχουν προωθηθεί και στο Λυσιχάνσκ, δύο πόλεις κλειδιά για τον έλεγχο του Λουγκάνσκ. Η απόφαση της Επιτροπής Εμβολιασμών να ανοίξει τα ραντεβού για τη χορήγηση της τέταρτης δόσης του εμβολίου για όσους είναι άνω των 30 ετών προκαλεί αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα. Ο καθηγητής Ηλίας Μόσχιαλος επισημαίνει μεταξύ άλλων πως δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τον εμβολιασμό πολιτών νεαρότερης ηλικίας. Με την πρόεδρο της Επιτροπής Εμβολιασμών να απαντά πως η απόφαση ελήφθη έπειτα από πολλά αιτήματα ανθρώπων που ήθελαν να θωρακιστούν περαιτέρω έναντι του κορονοϊού. Για αυτούς ανοίγει η πλατφόρμα, για περιπτώσεις που το επάγγελμά τους εκθέτει σε μεγάλο βαθμό στον ιό. Ακόμη και για κοινωνικά θέματα. Για ανθρώπους που είχαν ρυθμίσει ταξίδια δεν θέλανε να αρρωστήσουν πριν πάνε για ένα ταξίδι σημαντικό για τη ζωή τους. Ακόμη και για θέματα τελείως οικογενειακά. Και μία μεγάλη κατηγορία είναι και τα άτομα τα οποία συμβιούν ή έχουν στενές σχέσεις με άλλα άτομα ευάλωτα. Τη διαφωνία του με ανάρτηση στο Facebook εξέφρασε ο καθηγητής Ηλίας Μόσχιαλος. Εφόσον δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα, τότε δεν θα έπρεπε να γίνει και η σχετική εισήγηση αυτή τη χρονική περίοδο. Η σύσταση παραμένει ισχυρή για χορήγηση τέταρτης δόσης στους άνω των 60 ετών, όπου η ανταπόκριση δεν υπερβαίνει το 15% των δικαιούχων. Ενώ και για τις νεότερες ηλικίες η τέταρτη δόση θα είναι προαιρετική. Δεν υπάρχουν σημαντικά στοιχεία για όφελος και δεύτερον όποιος θέλει, εάν επιμένει, μπορεί να πάει να το κάνει. Θα μπορούσε ο καθένας να κάνει ένα τεστ και να ξέρει αν είναι να κάνει τέταρτη, πέμπτη, έκτη, νιωστή δόση. Όσον αφορά ενδεχόμενη επαναφορά μέτρων για τη διαχείριση της διασποράς της πανδημίας, θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα πιεστεί το σύστημα υγείας. Το παρακολουθούμε. Εάν η έξαρση πιέσει τα νοσοκομεία, εδώ είμαστε. Να πάρουμε τα ανάλογα μέτρα. Θεωρούμε ότι δεν θα γίνει. Πάντως, όλο ένα και πληθαίνουν οι επιστημονικές φωνές που ζητούν επαναφορά της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς χώρους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερουσία άναψε το πράσινο φως σε νομοσχέδιο για τον περιορισμό της οπλοκατοχής, λίγες μόλις ώρες μετά την πρωτοφανή απόφαση του διορισμένου από την κυβέρνηση Τραμπ ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο επιτρέπει στους πολίτες της Νέας Υόρκης να κυκλοφορούν δημοσίως με όπλο. Ο νόμος δίνει δικαίωμα στους Αμερικανούς πολίτες να κυκλοφορούν οπλισμένοι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι είναι βαθιά απογοητευμένος από την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Πέμπτης, που καταργεί τους περιορισμούς της Νέας Υόρκης για την οπλοφορία. Υπέρ της απόφασης ψήφισαν οι 6 συντηρητικοί δικαστές διορισμένοι από την κυβέρνηση Τραμπ και κατά οι 3 προοδευτικοί. Την ίδια ώρα η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε αργά χθες Πέμπτη νομοσχέδιο με σκοπό να περιοριστούν τα εγκλήματα με τη χρήση πυροβόλων όπλων έπειτα από δεκάδες θανάτους οι οποίες προκάλεσαν σοκ στην παγκόσμια κοινή γνώμη. In its biggest guns case in a dozen years, the Supreme Court today struck down a New York law that made it harder for people to get a permit to carry. The idea that the justices on the Supreme Court are looking at
Είναι το πρώτο νομοσχέδιο για να καταπολεμηθεί η βία μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες και θεωρείται βήμα προόδου από όλες τις ακτιβιστικές οργανώσεις. Πρόκειται για βοήθεια ύψους 13 εκατομμυρίων δολαρίων για ασφάλεια από όπλα. Τα λεφτά θα διατεθούν για την ασφάλεια των σχολείων, για την ψυχική υγεία αλλά και για προγράμματα πρόληψης κρίσεων. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Πόπη Τσαπανίδου. Καλό απόγευμα σε όλους.